Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Δώστε μας μια εικόνα, τι βιώνετε, ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο χώρο σας. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Η κατάσταση στον κλάδο του τουρισμού και του επισκεπτισμού δυστυχώς είναι τραγική όσον αφορά τους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή απειλούνται πάνω από 150.000 θέσεις εργασίας. Δηλαδή, είναι αντιμέτωποι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι με την ανεργία και οι υπόλοιποι είναι αντιμέτωποι με τα μέτρα που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση μέχρι τώρα ως έκτακτα, υποτίθεται για τη στήριξη της οικονομίας, με την εκπεριτροπής εργασία, με μισούς μισθούς, οι οποίοι θα αγγίξουν μία μείωση που μπορεί να ξεπεράσει το 50% μέχρι τον Ιούλιο. Σε ό,τι αφορά τα πέταρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, πέρα από αυτά τα 800 άρια, για όσους βρεθούν εκτός δουλειάς από το δικό σας το χώρο, προβλέπετε κάτι άλλο? Καταρχήν δεν είναι 800 άρια, είναι 534 το μήνα. 534. Για αυτούς που θα μπουν στο μηχανισμό στήριξης, για τους υπόλοιπους που θα καταφέρουν να μπουν στο Ταμείο Ενεργείας είναι 400, δηλαδή κοντά στα 10 ευρώ και για τις δύο περιπτώσεις, λίγο πάνω λίγο κάτω, να ζήσει μια οικογένεια. Δεν έχουν ανακοινώσει κάτι άλλο πέρα από αυτό το πρόγραμμα, το λεγόμενο ΣΟΥΡ. Η κυβέρνηση το είπε συνεργασία. Εμείς θα λέγαμε συνεργασία εργοδοσίας και κράτους για να μειωθεί το κόστος της εργασίας, που θα επιδοτεί το κράτος ένα μέρος του υπολείπου του μισθού αυτών που θα δουλεύουν με εκπεριτροπής εργασία για όσο διάστημα θα τους χρειαστούν, βέβαια, οι εργοδότες. Γιατί μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν το δικαίωμα οι εργοδότες με βάση και τον προηγούμενο νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης να κάνουν μαζικές απολύσεις. Από όσο γνωρίζω, ο χώρος σας, το Συνδικάτο, προχωράει αύριο σε κινητοποιήσεις. Δώστε μας το πλαίσιο των κινητοποιήσεων και το που γίνονται αλλά και τα αιτήματα, κύριε Στεφανάκη. Κοιτάξτε να δείτε, αύριο εμείς διεκδικούμε, όπως και τις προηγούμενες μέρες από τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων μας, όπως το προβλέπετε από τις συλλογικές μας συμβάσεις. Να μην υπάρξει καμία μείωση, καμία αρνητική λαγή και καμία εκπεριτροπής εργασία σε κανέναν εργαζόμενο, να επαναπροσληφθούν όλοι οι εποχικοί εργαζόμενοι όπως έχουν δικαίωμα από τις συμβάσεις τους, να προστατευτούν όλοι οι άνεργοι του κλάδου και να καταργηθούν όλα τα πλαφόν αυτά τα οποία μπαίνουν εμπόδιο για την επιδότηση των ανέργων. Θέλουμε δουλειά, όχι ανεργία. Και στην ερώτηση που μας κάνει και η κυβέρνηση, και ενδεχόμενα θα ρωτάνε και ακροατές, πού θα βρεθούν τα λεφτά, εμείς την απάντηση την έχουμε. Γιατί δεν μπορεί τώρα να συνεχίζεται αυτή η κοροϊδία πάνω στις πλάτες μας. Πέρασε από την πλάτη μας αυτό το ρεκόρ που πανηγύριζε προχθές ο κύριος Θεοχάρης των 33 εκατομμυρίων τουριστών, των δισεκατομμυρίων εσόδων, όλων αυτών των ρεκόρ που πανηγύριζαν και οι προηγούμενοι και οι νυν. Αυτά βγήκαν από τη δική μας πλήρη δουλειά, με θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, με επαγγελματικές ασθένειες, με δουλειά μίας ημέρας, με άγχος, με εξαντλητικά ωράρια για τους εποχικούς. Πού πήγανε δηλαδή αυτά τα λεφτά, τα έσοδα αυτά, οι διανυκτερεύσεις, πού πήγαν τα ρεκόρ? Είναι στην τσέπη των εργοδοτών, των ξενοδόχων. Τι πληρώσαν αυτοί μέχρι σήμερα? Τίποτα, κύριε Μπογιόπουλε. Τίποτα δεν έχουν πληρώσει. Και όχι μόνο δεν έχουν πληρώσει, ό,τι ζήτησαν από την κυβέρνηση τα πήραν. Δεν πήρανε φοροαπαλλαγές, δεν πήρανε αναστολή ασφαλιστικών εισφορών. Μειώθηκαν ασφαλιστικές εισφορές και για τους εργοδότες ή δεν μειώθηκαν? Δεν θα πάρουν τώρα εγγυημένο δάνειο 80% από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι θα πάρουν οι εργαζόμενοι? Τίποτα δεν θα πάρουν. Δώστε μας 24 δις είναι το πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Από αυτά, εμείς στην καλύτερη περίπτωση να πάρουμε 10 ευρώ την ημέρα. Δώστε μας το χρόνο και το χώρο της κινητοποίησης. Καλούμε αύριο όλους τους εργαζόμενους του κλάδου του επισκεπτισμού του τουρισμού στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα. 11 το πρωί στο Σύνταγμα, λοιπόν, είναι η κινητοποίησή σας. Θα είμαστε με διάφορους τρόπους εκεί. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Στεφανάκη. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah.